Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Παίρνοντας αφορμή από την ομιλία του εισηγητή του ΠΑΣΟΚ, μιας ομιλίας με αντιπολιτευτική επικάλυψη, η οποία δεν μας είπε τίποτα διαφορετικό, πως ουσιαστικά δεν υπήρχε εναλλακτική λύση. Δεν υπήρχε εναλλακτική λύση και δεν είχε καμιά δόση αυτοκριτικής εάν προσπάθησαν εκείνη την εποχή να βρούνε τους συσχετισμούς. Η χώρα ήταν σε μια πιο ισχυρή θέση όσον αφορά την διαπραγματευτική ικανότητα, για να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Πέρα από αυτό όμως υπήρχε και μια διάθεση υπεράσπισης από πλευράς του της δημοκρατίας και της δημοκρατικής λειτουργίας της Βουλής. Σαν να ζούμε σε άλλο κόσμο, διότι τα δύο χρόνια που βρίσκομαι σε αυτή τη Βουλή περνάν σοριδών πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Η Βουλή κλείνει πριν την ώρα της, διότι έχουν έρθει διάφορες δικογραφίες. Οπότε, όψιμος υπερασπιστής της δημοκρατίας και της λειτουργίας της Βουλής. Αυτό θα μπορούσε να γίνει με πράξη. Θα μου τα πείτε στη δευτερολογία σας. Λοιπόν, αλλά τον καλωσορίζω όμως σε μια πραγματικότητα, στην πραγματικότητα του ΣΥΡΙΖΑ, διότι έχει διαβεί ανοιχτές θύρες. Μας ενημέρωσε πως αν είμαστε αντίθετοι στο παρόν νομοσχέδιο που συζητείτε και στην δημοσιονομική ουσιαστικά επιτροπή που έρχεται να εισαχθεί ως ανεξάρτητη αρχή, πως πεδίο αντιπαράθεσης είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώς και πεδίο αντιπαράθεσης ταξικής πάλης είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έχουμε πει. Το έχουμε πει, είμαστε αντίθετοι στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, οι οποίες αποφασίζονται και εφαρμόζονται από τα λόμπι των Βρυξελών. Αλλά το ζήτημα είναι πως αυτά τα είχαμε πει όταν οι κυβερνήσεις οι μνημονιακές και συγκεκριμένα η πρώτη του ΠΑΣΟΚ αντιμετώπιζε το πρόβλημα της καπιταλιστικής κρίσης και του χρέους που προκαλεί ως ελληνικό. Με αυτή τη λογική πήγε, με αυτή τη λογική δέχτηκε τα μνημόνια, με αυτή τη λογική τα εφαρμόζει και μέχρι τώρα ως δεκανίκη της μνημονιακής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Άρα δεν μας είπατε κάτι καινούριο. Αυτό είναι το πεδίο πάλι των λαών, για να δημιουργηθεί η Ευρώπη των λαών, κύριε Σαχινίδη. Όπως και να έχει όμως, στο σημερινό νομοσχέδιο επιχειρείται να δεσμευτεί ουσιαστικά και να περιοριστεί δημοσιονομικά η χώρα και οι μέλη τη κυβερνήσει. Στο πρώτο μέρος του νομοσχεδίου συστήνεται το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, μια ανεξάρτητη αρχή η οποία αποκτά ιδιαίτερες εξουσίες. Εξουσίες που μέχρι πρότινος βρίσκονταν στο Υπουργείο Οικονομικών. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται αφενός να εμφανίσετε τις οικονομικές και πολιτικές αποφάσεις ως απόρρια μιας ανεξάρτητης αρχής, άρα εκτός της εμβέλειας κυβερνητικής εξουσίας, εκτός της σφαίρας της πολιτικής στην οποία μπορεί κάποιος να ασκήσει κριτική και αφετέρου, με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να εγκλωβίσετε οποιασδήποτε προσπάθεια μιας μέλουσας κυβέρνησης με διαφορετικούς πολιτικούς στόχους, κάτω από την σκέπη και την εξουσία του Δημοσιονομικού Συμβουλίου και τον κανόνα που αυτό θα θέτει στο εξής. Από αυτή την άποψη τίθεται για το συγκεκριμένο συμβούλιο και ζήτημα αντισυνταγματικότητας, καθώς η λαϊκή κυριαρχία εκχωρείται από την Υπουργό σε μια ανεξάρτητη αρχή. Στο ίδιο μέρος του νομοσχεδίου, στο οποίο τίθενται δημοσιονομικοί κανόνες. Κανόνες οι οποίοι συνδέονται με την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους, καθώς και με μια σφιχτή δημοσιονομική πολιτική. Πρέπει να τονίσουμε επίσης το γεγονός ότι όπου παρατηρούνται αποκλίσεις από αυτούς τους κανόνες, καθώς στο πρόθεσμο σχέδιο δημοσιονομικής στρατηγικής ορίζεται ότι θα υπάρχουν ποινές. Οι ποινές αυτές στην περίπτωσή μας έχουν να κάνουν με την εφαρμογή μήνυ μνημονίων, τα οποία θα στοχεύουν στην εξισορρόπηση του συστήματος. Βέβαια, θα πρέπει να γίνει σαφές ότι με αυτόν τον τρόπο θα ορίζονται περαιτέρω περικοπές σε κοινωνικές δαπάνες. Κοινωνικές δαπάνες που είναι απαραίτητες σήμερα για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Σε ό,τι αφορά το μεσοπρόθεσμο, θα πρέπει να τονίσουμε ότι είναι αυτό το οποίο γίνεται το βασικό εργαλείο άσκησης πολιτικής και με αυτόν τον τρόπο περνά σε δεύτερη μοίρα ο κρατικός προϋπολογισμός. Προσπαθείτε για ακόμη μια φορά, σε συνέχεια των προηγούμενων νομοθετημάτων σας, να θεσμοθετήσετε τον πιο σκληρό και αδίστακτο νεοφιλελευθερισμό. Προσπαθείτε να περιορίσετε τις δυνατότητες άσκησης πολιτικής ή ορθότερα να τις εγκλωβίσετε στη σφαίρα μιας σκληρά νεοφιλελεύθερης οικονομίας.
Προσπαθήστε να δεσμεύσετε τις πολιτικές του μέλλοντος, οι οποίες επιβάλλεται να είναι διαφορετικές από τις νεοφιλελεύθερες, αν θέλουμε να διατηρήσουμε τόσο μια Ελλάδα, όσο και μια Ευρώπη που θα στηρίζει τις κοινωνίες. Θα απαντά στις κοινωνικές ανάγκες, θα προσπαθεί να επιλύσει τα τεράστια ζητήματα της φτώχειας και της ανεργίας που μαστίζουν σήμερα τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Από αυτή την άποψη χρειάζεται μια διαφορετική στρατηγική, ένα διαφορετικό πλαίσιο που θα θέτει κανόνες και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων των κοινωνιών της Ελλάδας και της Ευρώπης. Περισσότερο από κάθε άλλη φορά, σήμερα απαιτείται μια ριζικά διαφορετική πολιτική. Δεν μπορεί να αρκεστούμε σε σφιχτούς και σκληρούς δημοσιονομικούς κανόνες, αφήνοντας εκτός της ανάγκης της κοινωνίας. Δεν είναι το κράτος, δεν μπορεί να λογίζεται ως ένα απλό νοικοκυριό. Αυτός ο εφημισμός, αυτή η υπεραπλούστευση που γίνεται και γίνεται με έναν λαϊκίστικο τρόπο για να δικαιολογήσει όλες αυτές τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που διαλύουν αυτό τον τόπο, δεν μπορούν να λέγονται εδώ μέσα. Είναι αντιεπιστημονικές, δεν έχουν καμία λογική. Και νομίζω από όσους έχουν αντίληψη αυτού, ακόμη και αυτούς που είναι στην κυβέρνηση, αυτοί οι ομιλητές, αυτοί οι βουλευτές είναι πολύ προσεκτικότεροι στο πώς τα διαπώνουν. Η μόνη λύση στα προβλήματα αυτά μπορεί να τεθεί από την επιστροφή της πολιτικής στην οικονομία. Μιας πολιτικής που θα στοχεύει στην επίλυση των μεγάλων προβλημάτων της Ελλάδας και της Ευρώπης. Που θα στοχεύει στην αντιμετώπιση της ανεργίας που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί δίχως δημόσιες επενδύσεις. Δίχως ένα αναπτυξιακό πλάνο που θα στοχεύει στην αναδρομή του πλούτου προς τα δύναμα κοινωνικά στρώματα. Ένα πλάνο που στοχεύει στην τόνωση της εσωτερικής ζήτησης για να μπορέσει να ανακάμψει η κοινωνία και η οικονομία της χώρας. Αν θέλουμε να προχωρήσουμε δίχως μικρότερα ή μεγαλύτερα μνημόνια, πρέπει ριζικά να αναθεωρήσουμε τους στόχους που θέτει η νεοφιλελεύθερη οικονομική πολιτική σήμερα. Το νομοσχέδιο αυτό την υπηρετεί σε μέγιστο βαθμό. Γι' αυτό και μας βρίσκει σε ευθεία αντιπαράθεση. Εμείς θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική ευημερία, την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και της ανεργίας από τη σκοπιά των λαϊκών συμφερόντων, με στόχο στη θεμελίωση της σοσιαλιστικής κοινωνίας. Και την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε, για 30 δευτερόλεπτα, γιατί σε αυτή την αίθουσα βλέπουμε σεβασμό των δικαστικών αποφάσεων και δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά προφανώς, αλλά επιλεκτική υπεράσπιση. Διότι πέρα από τις καθαρίστριες που μπορεί να μην υπάρχει δικαστική απόφαση υπέρ τους υπό την έννοια του δημόσιου συμφέροντος και θα τοποθετηθεί για τη συγκεκριμένη τροπολογία για τις αυξήσεις, ουσιαστικά για την επαναφορά των μισθών των δικαστικών, ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος, υπάρχουν και άλλες δικαστικές αποφάσεις. Για τους σχολικούς φύλακες. Δεν είδαμε όμως να υπερασπίζονται οι βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας αυτούς, μόνο επιλεκτικά. Επιλεκτικά και ψηφοθυρικά, όπως τους συμφέρει. Εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ υπερασπιζόμαστε τα εισοδήματα όλων των τάξεων, όλων των ανθρώπων, οι οποίοι έχουν καταβαρωθρωθεί, με αποτέλεσμα να χάσουν την αξιοπρέπειά τους. Παλεύουμε για όλους, βάσης μιας λογικής, όχι ψηφοθυρικής, μιας λογικής που θα βάλει μπροστά αυτή την κοινωνία και θα βοηθήσει να ανασυγκρότηση αυτής της χώρας. Ευχαριστώ για την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.